Με φόντο τα χιονισμένα βουνά του Κουρσόνα, ΠΑΟΚ και Ρούβας αναμετρήθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της Α1Ε, με την ομάδα της Γέργερης να πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά και να αξιοποιεί την υπεροχή της το 23ο με τον Σέιχ να σουτάρει την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε γρήγορα αντίδραση με τον Ανεγιαννάκη που αγωνίστηκε ως αρχηγός απέναντι στην πρώην ομάδα του να δίνει την ασίστ στον Τζουβάρα και εκείνος να ισοφαρίζει 1-1. Το γκολ έδωσε αέρα στους γηπεδούχους που είχαν μεγάλη φάση με τον Κουράκη και τον Ιατράκη να αποκρούει, αλλά κοντά στο δεύτερο γκολ έφτασε και ο Ρούβας στο 36, έχοντας διπλή ευκαιρία με Σέιχ και Χριστοφοράκη. Και ενώ όλα έδειχναν ότι το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί ισόπαλο, στην τελευταία φάση ο Κουράκης μπήκε από αριστερά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας με 2-1 το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Οι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν στο 58, με τον Τζουβάρα να πασάρει στον Κουράκη και εκείνος να δείχνει την ποιότητά του, στέλνοντας με υπέροχο τελείωμα την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Από εκεί και πέρα ο Ρούβας πάλεψε για τον γκολ που θα τον ξαναέβαζε στο παιχνίδι. Είχε και δοκάρι στα τελευταία λεπτά με τον Μαστραχά, αλλά η ομάδα του Βασίλη Πλεσίτη διαχειρίστηκε τακτικά το παιχνίδι και πανηγύρισε την 8η νίκη της στα τελευταία 9 παιχνίδια. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε καλή εικόνα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως, δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα δυστυχώς. Είμαι αισιόδοξος όμως για τη συνέχεια. Είχαμε και την ψυχή και την ωριμότητα και την καθαρή σκέψη να βρούμε λύσεις απέναντι σε ό,τι πρόβλημα μας έβαλε ο αντίπαλος. Ο Ρούβος ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Πρέπει να συγχαρούμε και την αντίπαλη ομάδα και τον αντίπαλο coach. Να τους ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Για μας ισχύει αυτό που λέω πάντα, ότι κάθε φορά που παίζουμε καλά, ο αντίπαλος μας είναι το καλύτερα. Πήγαμε τόσο καλά, δεχτήκαμε πρώτο γκολ. Στη συνέχεια όμως βρήκαμε τα πατήματά μας, αρχίσαμε να δημιουργούμε, να βγάζουμε φάσεις.